ότι μόλις πριν από λίγο ήρθε ο φίλος μου ο Παντουβάκης ο Μανώλης, πρώην πρόεδρος κριτικής εστίας, πρώην ο Μάρκης Χανίων και επόμενος βουλευτής, Μανώλη. Όχι. Αλλά θα το δούμε, μπορεί και πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε. Είναι ο κύριος Μπαρτζόκας, ο φίλος ο Κώστας εδώ, διευθύντης εθνικής κεφαλαίου, τον ξέχασα προηγουμένως, συγγνώμη φίλε Κώστα. Είναι ο επιχειρηματίας εδώ, ο πρόεδρος μου ο Μανώλης ο πολίτης, συγγνώμη Μανώλης, ευχαριστώ πολύ. Είναι και κάποιος εφοπλιστής εδώ που χώνεται στη γωνία, ο φίλος μου Μανώλης ο Ανουσάκης, συγγνώμη Μανώλη. Θα είμαστε μαζί και στην εκπομπή στο Blue Sky, παρέα σε λίγο. Και να σηκωθεί η παρέα του πολίτη και συνεχεία από εδώ να χορέψουμε. Ο Μιχάλης εδώ είναι ορεξάτος, κοιμήθηκε κάνα δύο ώρες και είναι ορεξάτος, έχει βγάλει φλόγες. Και να δείτε στο χορό και θα γεννεί με τον Μιχάλη. Δεν ξέρω, εγώ μπερδεύτηκα με αυτόν. Ο Αλεξάκης μου φάνηκε πιο... Oh,
I'm gonna go
τον αιώνιο πρόεδρο. Μόνιμα έκανε Χαΐνη. Μόνιμα. Μόνιμα. Όνομα και πράγμα δηλαδή. Όνομα και πράγμα. Και κάποια φορά τον έτσι να λοιπόν από κάτω στις του λέγανε που μπορεί το μάνιμα να το πήγε με τον Παναγιώτη. Μια φορά. Και του το έλεγε, του το αρμήνε. Τα αποκλείεται από τα δηλαδή. Τα πήγε και μάνιμα. Τα κοίλια και θα γίνει τέσεις πατέντες. Ναι, σκοτεινάει το όνομα του, σκοτεινάει. Εγώ να λέω ψωγιά. Τι πολύ άλλο πρόκοψε είναι βρε. Γιατί ο Χαΐνης είναι μεγαλοεπιχειρηματίας. Μεγαλοεπιχειρηματίας είναι ο Χαΐνης. Πώς δεν πρόκοψε. Όλοι οι γενιάς τους εξαρτούμε. Για όλο καλό. Ναι, όπως το ο Φλουρίς Γιώργος Πρόεδρος Κρητών ΙΛΠΑΠ, ο Λιναρδάκης, ο Λιναρδάκης του φίλου μου, ο
πρόεδρος των Χαμεζιανών. Σας ευχαριστούμε. Η Αναστασάκη Ελένη δικηγόρος. Ο Κόκκινος, ο Μιχάλης επίτιμος πρόεδρος πολιτιστικής σύνησης Μιλοποταμιτών. Ήταν εδώ, αλλά έφυγε πριν από λίγο και ο Βαρδαράκης, ο Θέλιος, την εκδότηση της εφημερίδας Κουρνά και ο Μαριδάκης ο Γιώργος, τέλος πρόεδρος δυτικής εστίας και υποψήφιος πρόεδρος του Παγκριτίου. Ο Ρνίγκας Χρήστος, υποστράτηγος χωροφυλακής Αναποστρατεία. Αρχοντάκης Γρηγόρης, ταξίαρχος. Ο Τζανιδάκης, ο Γιάννης, ο πρόεδρος Κρητών Πετρούπολης. Ο Παπαδάκης Ιωάννης, Ταμείας Παγκριτίου Ενώσεων. Τραχίλη Χαζιδάκη Αργυρό, είναι γραμματέας του Συλλόγου Πετρούπολη. Μάνος Λαγουδάκης, πρόεδρος Παραδομητών. Ο Προύλης ο Μαθαίος, επιχειρηματίας. Ο Βενιανάκης ο Αστρινός, σύμβουλος ο Παραδάκης, αλλά όχι πρόεδρος του Συλλόγου Ορδέας. Ο κύριος πρόεδρος του Συλλόγου Πρινέ. Ο Πατεράκης ο Μανώλης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παιδικών Σωματείων. Ο Ανανιάδης, ο Γιώργος, ο Θεός Αντινομάρχης Αθηνών και συνεπαρχιός μας εδώ, τον Παφέ. Κερανιδάς Χρήστος, αντιστράτηγος Αναποστρατεία. Επίσης υπάρχουν και άλλοι βέβαια εδώ, υπάρχουν επιχειρηματίες, ο Ξενάκης ο Γιάννης, ο οποίος έχει φτιάξει και την τούρτα και τα κομμάτια όλα θα πάρετε. Αν πάθει κανείς τίποτα, θα του παράτε σκευαλή. Ο Ζερβός, ο Γιάννης επιχειρηματίας, ο Μανώλης ο Κλάδος επιχειρηματίας. Και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε εμείς εδώ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Πριν να κόψουμε την πίτα, να πω ένα ανεκδοτάκι γιατί συμφωνούσε κάθε φορά να σας λέω. Ήταν λοιπόν ένας μάγκας αγορίτης που δεν εκάθισε να πήγα στο σπαθί του και ήρθε η ώρα να παντρευτεί. Όταν επαντρεύτηκε λοιπόν έκατσε να κουβεντιάσει με τη γυναίκα της, λέει γυναίκα. Εγώ σε 8 η ώρα το τραπέζι το θέλω στρωμένο, βγω δεν βγω. Εντάξει άντρα μου, το όνομα του Θεού, χαλή να με πατήσει. 8 η ώρα το κουστούμι θα είναι σιδερωμένο, κρεμασμένο, στην κρεμάστρα έτοιμο, βγω δεν βγω. Εντάξει για όνομα της Παναγίας σου, τα παπούτσια μου σε 8 η ώρα θα είναι γυαλισμένα, βγω δεν βγω. Εντάξει για όνομα της Παναγίας, αφού τώρα τα πενόλα και τα δέχτηκε η γυναίκα, λέει, μπορώ και εγώ να ζητήσω άντρα μου. Ναι, δεν θέλω, έχεις εσύ το δικαίωμα. Λέει, 11 η ώρα κάθε βράδυ κάνω έρωτα, είσαι δεν είσαι. Το πρώτο κομμάτι λένε ότι είναι του Χριστού, τώρα ποιος θα το πάρει που είναι όλοι αντίθεση εδώ μέσα. Για να μην καθυστερήσουμε να τα μοιράσουμε έτσι χωρίς να τα... για να μην καθυστερούμε και τους ανθρώπους. Για να μοιράσετε τα τεμάχια και τους πλήρους για να κάνουμε και την κλήρωση της χρυσές λίρες. Και έτσι, δώστε, μοιράστε τα κομμάτια χωρίς να το φανάζουμε να είναι ξανά τα ονόματα και μοιράστε τα. Thank you.
περάσουμε τα, αυτά τα κομμάτια, μπορώ να σας πω άλλο ένα νευροταγγέ. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Μάρκος. Ο φίλος μου ο Μάρκος από τις Δαφνέδες, όταν ήταν πιτσιρίκος, πήρνε λέει την Έγα και την πήρνε, είχε πάει απέναντι στην Αγιά και ήταν και αλήθειά του και τον εθωρεί και έσαιρνε την Έγα και του λέει αυτό είναι αλήθεια, εδώ ήταν τώρα, θα το διαψεύσει άμα είναι αμαλό ψώματα. Του λέει θεία του, λέει, επίες παιδί μου την Έγα στον τράγο. Λέει, όχι θεία, τα εσύ επίες. Μάρκο, έτσι δεν είναι, ψώματα είναι. Μπράβο. Είχαν λοιπόν έναν στην Αμερική, ένα χωριανό τον και μια στιγμή στέλνουν, λαβαίνουν μια επιστολή στο χωριό ότι επόθανε. Και είχε μια αδερφή τη Μαριγό και λέγανε να κάθε βράδυ μαζεύω. Και τόσες μέρες εγώ σκοτωνόμαστε, πώς ποιος θα το πει και πώς θα το πούμε να πάρει. Λέγατε, και ξεκινούν λοιπόν. 4-5 όπως ήταν και πάνε στο σπιτευτικό την πόρτα. Τώρα λέω ότι είστε καλά, κάτσε, καθίστε σας εντρατάρω. Είτε καιρό σας έφερε πάει, καλώς ορίζετε, κάτσε σας εχέρι να σας εντρατάρω. Λέει ο Θανάσης, λέει, είχες λέει μια φορά έναν αδερφό στην Αμερική. Λέει, ναι μωρέ, τον τέργο με εγώ. Λέει, εκαπούτα ρε. Ήταν το πόσο εύκολο. Καλά, έλα Βρετανία, τι θες λεφτά, δε. Σε είδα δόλυτα, θα πω για τον ίσιο, να πει, λέω, όποιος θέλει να πληρώσει, πλήρωσε να πει, μόνο... Αλλά επειδή, να μην λέμε εδώ μόνο και για τους κριτικούς, γιατί έχουμε κι άλλους εδώ στην παρέα που δεν είναι από την Κρήτη. Πήρε λοιπόν η Λαρισαία στο μπαρ και λέει ένα κονιάκ. Αλλά ο μπάρμαν ήταν από τα Τρίκαλα, από δίπλα. Και ήθελε να τη ρωτήσει εδώ ο Αγωμύρης τι μάρκα κονιάκ να της βάλει. Λέει μη τα ξάς. Δεν λέει αυτή πράγμα. Μόνο εξαγγίζει. Ξανά λέει αυτό, λέει μη τα ξάς. Ξανά τρίτη φορά λέει μη τα ξάς. Άγια, ας το διάλογο ρε πλήξεις τα μόνος. Σπυρό. Το πρώτο ανέκδοτο να το πεις στη γυναίκα με τέτοια την τελευταία παράγραφο. Δεν το κατάλαβα. Το νούμερο που είναι. Όπως λέγεται η γυναίκα που ανά πάσα στιγμή πλατέζει που είναι από το πόλι του άντρα δεδομένου. Λέει χείρα. Επειδή έχουμε και πόντι, ένα αμερικάνικο, επειδή ο Γιωρίκας, τώρα έκανε ο Καστίκας στην Αμερική και πήγαινε να δει ένα έργο. Ένα έργο από αυτό που... Καλό το ήρθατε κύριε Πρασανάκη. Μόλις έφτασε ο κύριος Πρασανάκης, ο ιδιώδος, δικηγόρος, πρόεδρος βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του Καγκριτήρου Ενώσεως της Προσεχής Εκλογής. Πήγε λοιπόν να δει να συνεχίσει τώρα με το πόδι, πήγαινε να πει κορέας ένα έργο. Αλλά ήταν με την παραδοσιακή στολή τώρα ξέρω εγώ και έκανε εντύπωση και να βλέπαν καλά όλοι. Και συμπτωματικά ήταν και ο πρωταγωνιστής του έργου. Ήταν αυτές που πράγματα 007. Και του λένε λέει, ποιος είναι αυτός ξέρω εγώ, λέει, τον εγνωρίζει, έτσι ενδιαφέρον να τον εγνωρίζει.
πάει λοιπόν, τον πάνε εκεί, τον χαιρετάει, λέει «My name is Bond, James Bond». Γυρνάει και άλλος και του λέει «My name is Bond, Ρώσο Bond». Μια Mercedes δεν είναι μπροστά στο πάρκινγκ και φωνίζει. Ενώ είναι ελιασμό. Να είστε καλά. Εντάξει, εντάξει, πάμε πάλι. Γρήγορα, τελειώνετε τα κομμάτια. Τελειώνετε γιατί θέλω να φύγω κιόλας σε λίγο. Έχω μια εκπομπή. Το Blue Sky τώρα ξεκινάει στις 2.30 ώρα. Δεν ξέρω τι θα ξεκινήσει η εκπομπή και θέλω να πάω εκεί. Οπότε όχι δεν λέει, ο κύριος το ευχαριστήτη και σας στήριξε, δεν μπορεί να δείτε και την εκπομπή να μας πει τότε εκεί. Και η Μιλένα η Αποστολάκη και αυτή δεν μπορούσε να παρευρεθεί και μας έφερε τη τηλεγράφη. Σας ευχαριστούμε όλους και έτοιμοι δύο λίρες. Εγώ δεν πήρα, εντάξει, εντάξει, εγώ δεν παίρνω για να πει ανεπέσει εμένα, θα λένε μετά όταν έρθει αυτό. Τα δυο να. Έλα, λοιπόν. Για την πρώτη λίρα, λοιπόν. Ξαναβάλτε μέσα όλα. Του χρόνου και του χρόνου. Το 735 είναι η δεύτερη λίρα. Σε θυμάσαι βίντεο που είναι το 2002. Γεια σου Μανώλη, μεγάλη καμέρα. Thank you.
αλλά θέλει να δωρεί και την πίστα. Για να δείτε την πίστα να χωρίσετε. Για να δούμε. Στην πόλη,